Η σωρή των τριών Κούρδων ακτιβιστριών που δολοφονήθηκαν πριν από λίγες ημέρες τέθηκαν σε λαϊκό προσκύνημα στο Παρίσι. Τα ερωτήματα για την ταυτότητα των δραστών παραμένουν αναπάντητα. Ωστόσο, ο θάνατος των τριών γυναικών προκαλεί οργισμένες αντιδράσεις. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα στο Κοινοβούλιο, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του δεν πρόκειται να παραδοθεί στους Κούρδους. Εξέφρασε όμως την ελπίδα οι ειρηνευτικές συνομιλίες να τερματίσουν τη διαμάχη που έχει προκαλέσει μόνο πόνο, αίμα και δάκρυα, όπως είπε στην Τουρκία. Οι κατηγορίες εναντίον του κράτους και της κυβέρνησης της Τουρκίας, η προώθηση λανθασμένων ιδεών, οι προτάσεις σε λάθος κατευθύνσεις είναι η μεγαλύτερη ανευθυνότητα και απερισκεψία, σημείωσε και τόνισε πως κανείς δεν θα κάνει τους Τούρκους να παραδοθούν. Στο μεταξύ, έντονη ανησυχία επικρατεί για το τι θα συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες στις κηδείες των τριών Κούρδων ακτιβιστριών, οι σωροί των οποίων θα μεταφερθούν στον Ντιγιάρμπακιρ. Η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας απευθύνει έκκληση για ηρεμία. Μήνυμα του Αμπντουλάχ Ωτσαλάν μετέφερε ο αδελφός του Μεχμέτ, λέγοντας ότι σοκαρίστηκε από τη σφαγή στη Γαλλία και ζήτησε να πέσει φως στην υπόθεση.